να κάνουμε προσπάθεια να μιλήσουμε με τον κύριο Πόκια, τον γραμματέα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου. Κύριε Πόκια, μας ακούτε τώρα? Ναι, σας ακούω. Σας ακούω καθαρά, ναι. Ωραία. Σας ακούω καλά εσείς? Ωραία, μια χαρά, ναι. Βρίσκομαι στα Λάρμα, έχει λαμπαδιάσει γύρω-γύρω πάλι το χωριό. Αν θυμάστε τα Λάρμα, ο οικισμός που εκενώθηκε χθες. Δυστυχώς, οι αναζωπηρώσεις και όχι μόνο στα Λάρμα, και στη Απόλλωνα, σε όλη την περιοχή είναι μεγάλες. Τώρα πάλι σήκωσε αέρα, ενώ καμιά ώρα, κανένα δίωρο ήταν... Είχαν πέσει οι ρηπές στο αέρα, τώρα πάλι έχουμε ένταση και αυτό έχει έρθει και η νύχτα και καταλαβαίνετε ότι έχουν λαμπαδιάσει αρκετές πάλι περιοχές. Μάλιστα. Άλλη μια φιαλτική νύχτα προβλέπεται. Άλλη μια νύχτα αγωνίας και με τον εφιάλτη. Εκεί είναι το πιο επικίνδυνο σημείο, κύριε Πόκια, αυτή τη στιγμή τώρα, του μετώπου. Από τα σημεία που, γιατί έκανα 100 χιλιόμετρα τώρα τελευταία ώρα για να δω ακριβώς όλη την έκταση του μετώπου και να δούμε που χρειάζεται να στείλουμε βοήθεια, είναι το σημείο αυτό το οποίο φαίνεται ότι προκαλεί το μεγαλύτερο κίνδυνο, γιατί είναι πια στα σπίτια, δηλαδή είναι 100 μέτρα, 100 με 150 μέτρα από τα σπίτια στα Λάρμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε επικινδυνότητα σε οικισμό, παρόλο ότι χθες έγινε προσπάθεια να εκενωθεί. Κάποιοι άνθρωποι καταλαβαίνετε ότι θέλουν να μείνουν να σώσουν τις περιουσίες τους. Είναι δύσκολη η προσπάθεια, αλλά βλέπω ότι σήμερα είναι ακόμη πιο επικίνδυνο και από χθες το χωριό Λάρμα. Υπάρχουν κάτοικοι δηλαδή στο χωριό που δεν έχουν φύγει? Υπάρχουν κάτοικοι, ο δρόμος είναι από την Έμπονα προς τα Λάρμα, είναι ανοιχτός και έρχονται, είναι και ο τρόπος διαφυγής. Από τα Λάρμα προς τη Λάρδο είναι κλειστός και υπάρχουν κάποιοι παράδρομοι από τα Λάρμα προς την Προφύλια ή προς τα Σκληπιό, όπου μπορούν να κινηθούν όταν θα ζωρίσει ακόμη περισσότερο η κατάσταση εδώ στο χωριό Λάρμα. Μάλιστα. Κύριε Πόκια, μα τι να με συγχωρείς, ναι. Μας έρχεται πληροφόρηση ότι είναι αρκετές οι ζημιές, αν το επιβεβαιώνετε κι εσείς, σε όλη την παραλιακή ζώνη του Κιοταρίου, σε σπίτια και σε ξενοδοχεία. Δεν υπάρχουν ζημιές, οι υποδομές μας λένε, αλλά είναι αρκετές σε σπίτια και σε ξενοδοχεία. Ναι, δεν ξέρω αν μιλούσαμε μαζί και προηγουμένως. Σας είπα ότι δεν μπορώ να επιβεβαιώσω. Είναι από την πυροσβεστική ανώτατη πηγή μας το δίνει αυτό. Ναι, μέσα στα ξενοδοχεία, αλλά στον περιβάλλοντα χώρο, τόσο των ξενοδοχείων, όσο και των σπιτιών που υπάρχουν, των εξοχικών ή και σπιτιών των εξοχικών εκεί, υπάρχουν πέριξ ζημιές. Δηλαδή, κήτη και ό,τι άλλο υπήρχε σαν περιβάλλοντας χώρο αυτών των συγκροτημάτων ή αυτών των οικείων. Εκεί υπάρχουν ζημιές και σας είχα πει κιόλα ότι από ένα σημείο που δεν μπορούσαμε να περάσουμε ήταν πολύ έντονο μυρωδιά, που σημαίνει ότι εκτός από δέντρα και γόντουσαν κι άλλα δεξαμενές, δεν ξέρω τι άλλο, πλαστικά κτλ. Και αυτό δημιούργησε ακόμη πιο αποπνευστική κατάσταση, ένα πολύ πυκνό μαύρο νέφος να καλύπτει όλη σχεδόν την παραλιακή ζώνη του Κιοταριού. Κύριε Πόκια, μας είπατε ότι οι φλόγες πλησιάζουν στο χωριό Λάρμα και ότι παραμένουν κάποιοι κάτοικοι εκεί. Πόσο επικίνδυνο το θεωρείτε το μέτωπο αυτό που κατευθύνεται προς το χωριό? Ναι. Με την κατεύθυνση δηλαδή που έχει, αυτό εννοώ. Ναι. Έχουν μείνει νεαρότεροι, βλέπω ότι ρίχνουν τώρα με λάστιχα τις αυλές σε περίπτωση που η κατάσταση χειροτερέψει, να έχουν μια προστασία των οικειών του. Εδώ είναι πυροσβεστικά οχήματα τα οποία προσπαθούν να περιορίσουν την έκταση της φωτιάς με το τμήμα όσοι γνωρίζουμε τη Ρόδο ή όπως βλέπετε στο χάρτη στο βόρειο κομμάτι των Λαέρμων, δηλαδή πάρα πολύ κοντά στον οικισμό. Όπως επίσης υπάρχουν και μηχανήματα που
ζώνη προστασία για να μην πλησιάσει. Δεν σας ακούμε καθαρά, κύριε Πόκια. Τώρα. Ναι, τώρα λίγο καλύτερα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε. Υπάρχουν λοιπόν και χερσαίες δυνάμεις εκεί μαζί με τους κατοίκους που φτιάχνουν ένα τείχος, ένα φραγμό για να μην πλησιάσει, αν κατάλαβα καλά, η φωτιά το χωριό. Και με δεδομένο ότι σε πολύ λίγο σταματούν και οι ρήψεις των εναέριων μέσων. Εδώ αυτή τη στιγμή κάνουν τα επίγεια μέσα. Δεν βλέπουν να υπάρχουν εναέρια εδώ να ρίχνουν. Παρόλο ότι έχει φουτώσει γύρω-γύρω από τα Λέρμα κάποια βουνά που περικλείουν το χωριό των Λέρμων. Μάλιστα. Υπάρχουν επαρκείς δυνάμεις. Μπορεί να δοθεί αυτή η μάχη. Κοιτάξτε, τώρα θα σας πω, με βάση τον αέρα είναι δύσκολη η μάχη. Αν μπορούσα να σας δείξω εικόνα, θα βλέπατε κι εσείς τώρα. Θα προσπαθήσω να στείλω κάποιες φωτογραφίες τουλάχιστον ή βίντεο για να δείτε πώς ακριβώς έχει περικυκλώσει. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Πώς έχει περικυκλώσει το χωριό. Αν θέλουν οι συνεργάτες σας να μου στείλουν κάποιο κινητό για να στείλω κάποια βίντεο να το δείτε για να το γράψετε και από μόνοι σας. Ναι, βεβαίως. Σας ακούνε ήδη. Θα επικοινωνήσουν έτσι κι αλλιώς μαζί σας. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι κρατάμε αυτό το ότι είναι πολύ απειλητική η κατάσταση για το χωριό Λέρμα που μας περιγράφεται. Οι φλόγες, μας είπατε, ανακεφαλαιώνοντας, έχουν περικυκλώσει το χωριό, πλησιάζουν στα πρώτα σπίτια, ενώ την μάχη δίνουν κάποιοι κάτοικοι που έχουν απομείνει στο χωριό μαζί με τις χερσαίες δυνάμεις. Αυτό θέλω πραγματικά, επειδή μου δίνετε την ευκαιρία, να το τονίσω ότι είναι συγκλονιστική η συμμετοχή των ιδιωτών και των εθελοντικών ομάδων. Θέλω να το πω, να το ξαναπώ. Έχουν πάρει όλη την προσπάθεια σε μεγάλο βαθμό στα χέρια τους. Εκατοντάδες νέα παιδιά με ό,τι μέσο διαθέτουν, με μικρά φορτηγά, με βιτία, με φτιάκια, με σκαπτικά μηχανήματα, βρίσκονται παντού σε όλο αυτό το τεράστιο 30 περίπου χιλιόμετρων που εκτιμούν. Βρίσκονται διάπαρτοι και προσπαθούν με ό,τι δυνάμεις έχουν, παρόλο ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα συντονισμού όλης αυτής της προσπάθειας, αλλά είπαμε θα τα πούμε μετά αυτά. Mm-hmm. Όχι, είναι πολύ σημαντική και καλά κάνετε και το λέτε, πολύ σημαντική η συμβολή και των εθελοντών στο πλευρό των κατοίκων, αλλά και στο έργο των πυροσβεστών, το έτσι και αλλιώς πολύ δύσκολο έργο των πυροσβεστών. Κύριε Πόκια, εκατοντάδες νέα παιδιά είναι απλωμένα σε όλα τα μέτρα. Προσπαθούν με κίνδυνο, με πολύ δύσκολες συνθήκες να συνδέουν. Και προηγουμένως ήμουνα στα Απόλλωνα, εκεί που ξεκίνησε όλο αυτό το κακό, όπου ήταν γύρω στα 200 νέα παιδιά με 50 μηχανικά αυτοκίνητα και μας έλεγαν, μας επιβαρούσαν να τους πούμε πάνε να συνδράουν. Ναι, στον Απόλλωνα που έχει μια πολύ σοβαρή αναζωπήρωση. Ναι, ναι, από εκεί, από εκεί ήταν εκεί η επικίνδυνη και η οποία φεύγει ίσως στην περιοχή που δεν έχει πάει μέχρι τώρα. Θέλω να κάνω το σταυρό μου να μην φτάσει εκεί. Δηλαδή και πιο βόρεια από την Νότια Ρόδο στην παραλιακή ζώνη. Δηλαδή Κάλαθο ή πιο βόρεια Βάσαρη εκεί. Δυστυχώς η φορά είναι προς τα εκεί, είναι λίγο μακριά, αλλά με αυτά που έχουμε δει σήμερα δεν είναι τίποτα μακριά. Φοβάστε δηλαδή ότι θα ξεφύγει και θα πάει προς τα πού? Είναι κομβικό το σημείο αυτό το οποίο βρίσκεται τώρα η φωτιά? Δεν θέλω να το σκεφτώ. Ούτε να το σκεφτώ δεν θέλω. Πάντως υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, διότι σας είπα εδώ και κανένα μισάωρο πάλι έχει... Κύριος Πόκιας, μας ακούει? Ούτε. Ναι, με δυσκολία μερικές φορές είναι η αλήθεια. Καταλαβαίνουμε το πόσο δύσκολο είναι οι βρίσκες, έτσι κι αλλιώς το μέτωπο της φωτιάς. Με τις επικοινωνίες υπάρχει πρόβλημα και με το ρεύμα